Μας ενημερώνουν και σήμερα ότι τα κρούσματα του κορονοϊού θα είναι τα ίδια με χθες. Πόσα περίπου. Στα ίδια επίπεδα, 35.500 είχαμε χθες. Στα ίδια επίπεδα θα είναι και σήμερα, όπως φαίνεται. Πάντως, με όποιον μιλάς, έχει κορονοϊό. Ναι, ή έχει συμπτώματα του κορονοϊού, είτε έχει σε επαφή με κάποιον που έχει τελικά κορονοϊό. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Άρα, δηλαδή, όλοι έχουμε τον κορονοϊό. Δηλαδή, γίνεται τώρα να δεις. Όλοι έχουμε στο σπίτι μας έναν κορονοϊό πληκτόμενο. Αλλά αυτό που θέλω να πω, Φίλιππε, σε όλους τους τηλεθεατές μας, κάντε το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή το παιδί μου περνάει κορονοϊό για δεύτερη φορά. Για πες μας για το παιδί σου. Πλάτε πολύ Φίλιππε, και το περνάει σαν μια πάρα πολύ απλή γρυπούλα. Μόνο αυτό. Ενώ να πούμε και να θυμίσουμε ότι ο γιος σου το είχε περάσει πολύ δύσκολα την πρώτη φορά. Απλή είχε νοσηλευτεί, στο θριάσιο βέβαια, το είχε περάσει πολύ δύσκολα. Στους 6 μήνες εμβολιάστηκε μετά την νόσηση. Πριν από 2 μήνες έκανε τη δεύτερη δόση, τώρα νοσεί πάλι και δεν έχει τίποτα, μία καταρροή, ένα ελαφρύ διχαλάκι, ούτε πυρετό έκανε τίποτα. Πάντως να πούμε ότι έχει πέσει ο αριθμός των πολιτών οι οποίοι θέλουν να πάνε εμβολιαστούν. Μετά τα νέα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, υπήρξε η άρνηση των πολιτών για να πάνε να κάνουν εμβόλιο. Λογικό είναι. Ναι, γιατί τα κάνουμε, μας δουλεύουνε, δεν πάμε να το κάνουμε. Και αυτή είναι τη στιγμή. Όμως η ασφάλεια αυτή είναι η αυτή τη στιγμή όμως έχει γκρεμιστεί ό,τι χτιζότανε ώστε ο κόσμος να πιστεί να πάνε εμβολιαστεί, το γκρεμίσανε μέσα σε λίγες ώρες και άντε πάλι από την αρχή και άντε να πείσεις ποιον, με ποιον τρόπο. Όταν θεωρούν και οι ίδιοι εμβολιασμένοι ότι έχουν εξαπατηθεί. Υπάρχουν εμβολιασμένοι που λένε τρίτη δόση δεν κάνω. Και γι' αυτό το λόγο, άκουσα με λίγο χαραλεμόνι, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση ετοιμάζεται, κυρίες και κύριοι, με το που μπει το νέο έτος, σε λίγες ώρες, από Δευτέρα να έρθουν νέα μαντάτα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, με υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. Και ίσως, λένε οι πληροφορίες, εκτός ότι θα είναι υποχρεωτική ο εμβολιασμός, υποχρεωτικότητα και για τους άνω των 50 ετών, θα υπάρχει θέμα με όσους δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, αυτομάτως να θεωρούνται ανεμβολίαστοι εφόσον έχουν περάσει κάποιοι μήνες από το δεύτερο εμβολιασμό. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει πληροφορία που έχουν εισηγηθεί οι ειδικοί. Ανοίξτε εγώ τον κλιματισμό, παρακαλώ. Έχουν εισηγηθεί οι ειδικοί τι να γίνει. Έχουν εισηγηθεί ότι όσοι δουλεύουν στην εστίαση θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Και γι' αυτό το λόγο, σου λέει τώρα είναι η ευκαιρία που θα μπουν σε αναστολές για 2 περίπου μήνες, γιατί αυτά τα οποία θα συμβούν και γίνονται που αυτό μας ανακοινώσανε, δεν είναι για 14 μέρες. Παραμύθια της Χαλιμάς είναι. Περίπου στο δίμηνο πάει η δουλειά. Θα σου λένε: μπορείτε να έχετε εμβολιαστεί. Δεν εμβολιάζεσαι, δεν θα μπορείς να γυρίσεις τη δουλειά σου. Αυτά εισηγούνται οι ειδικοί στον Πρωθυπουργό. Ο οποίος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να πάρει την απόφαση. Κρατάει και το καρπούζι και το μαχαίρι ο Κυριάκος. Τι έπαθες. Δεν άντεξε. Δεν αντέχει.